Ο Γιώργος Νταλάρας μιλάει για την πορεία του στο τραγούδι στο περιοδικό Downtown της Κύπρου και παραδέχεται ότι λόγω των αριστερών καταβολών του αισθάνεται ενοχές για τα χρήματα που έχει κερδίσει από τη δουλειά του. Αισθάνομαι συνεχώς και δεν το έκρυψα ποτέ. Αμύθηκα από τη δουλειά μου έντιμα και καθαρά. Δυστυχώς ποτέ δεν κατάφερα να ταυτιστώ με τον σύγχρονο τίτλο του πετυχημένου, ώστε να μην αισθάνομαι ενοχές. Δεν ισοπεδώθηκα. Ο τραγουδιστής χαρακτηρίζει το καταναλωτισμό παιχνίδι των αγορών και μάστιγα των καιρών και αναφέρει: υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων στην Ελλάδα, ακόμα και νέων, που δεν καταδέχονται γιατί περί υγιούς εγωισμού πρόκειται να μπουν σε αυτή την παγίδα του καταναλωτισμού. Πάνε μέχρι εκεί που είναι το μπόι τους, που λέγανε οι παλιοί. Επίσης, ο καταναλωτισμός έχει μεγάλη επιρροή από τη μόδα. Εγώ τη μόδα δεν την ακολούθησα ποτέ. Στην Ελλάδα πάντα είχαμε δυσκολίες, όπως και τώρα που υπάρχει μεγάλη ανεργία, λέει ο Γιώργος Νταλάρας, σχολιάζοντας την κρίσιμη αυτή περίοδο. Ωστόσο, όπως λέει, πάντα υπάρχει ελπίδα. Μόνο αν ξεκινήσουμε από το μηδέν και ξαναφτιάξουμε το κράτος μας. Με υποδομές για την υγεία, την παιδεία, την πάταξη φοροδιαφυγής. Το δυστύχημα, ξέρετε, είναι ότι αυτό που βιώνουμε δεν είναι αποτέλεσμα δυστυχώς ανωτέρας βίας, αλλά εξυφάνθηκε όλα αυτά τα χρόνια από ανέντιμους πολιτικούς, αλλά και από πειρατειακές σχέσεις που δημιουργήθηκαν από αφέλεια ή από αμέλεια. Στην καλύτερη περίπτωση και από δόλο στη χειρότερη. Πρέπει να καθαρίσει το απόστημα, τονίζει ο τραγουδιστής, για να μην οδηγηθούμε πάλι σε αδιέξοδο.